Στο πλαίσιο των ενημερωτικών επισκέψεων, ο υποψήφιος δήμαρχος του νέου Γαλλικρατικού Δήμου Γρεβενών και νυν ομάρχης Γρεβενών κ. Δημοσθένης Χουψίδης επισκέφθηκε τον δήμαρχο Θεοδόρου Ζιάκα, Χρήστο Πέτρου, προκειμένου να υπάρξει μια ειδικότερη ενημέρωση για τις δράσεις που τρέχει ο Δήμος Θεοδόρου Ζιάκα και οι οποίες πρέπει και θα έχουν συνέχεια στο νέο Δήμο. Ο κ. Χουψίδης τόνισε την στρατηγική σημασία του νέου Δήμου, ο οποίος είναι η πύλη για την ορεινή ζώνη, ενώ για το αστρονομικό πάρκο του Όρλιακα, που ήδη έχει σχεδιάσει η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Γρεβενών, ανέφερε ότι είναι ένα έργο αναπτυξιακό πρώτης προτεραιότητας, ένας φάρος που θα φωτίζει την περιοχή και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να μπει σε γραφειοκρατικά γρανάζια και σε πολιτικές αντιπαραθέσεις. Σκέψουν που κάνουμε στους Δήμους που απαρτίζουν το νέο Δήμο Γρεβενών, το νέο Καλλικρατικό Δήμο, για να ενημερωθούμε για κάποια πράγματα που έχει τρέξει, κάποιες δράσεις που έχει τρέξει ο Δήμος, αλλά και κυρίως για αυτές που έχει προγραμματισμένες για την επόμενη περίοδο και τις οποίες προφανώς πρέπει να συνεχίσουμε και να γίνουν πράξη. Φυσικά ό,τι έχει προγραμματιστεί και είναι στην κατεύθυνση της ανάπτυξης, νομίζω ότι αυτό είμαστε υποχρεωμένοι και πρέπει, γιατί οι Δήμοι έχουν συνέχεια να το κάνουμε πράξη για την επόμενη μέρα. Θέλω επίσης να τονίσω την στρατηγική σημασία του σημερινού Δήμου Θεοδόρου Ζιάκα, ο οποίος είναι η πύλη για την ορεινή ζώνη, είναι η καρδιά του τουριστικού καθαρά κομματιού του Δήμου, του νέου που διαμορφώνεται. Και οι περισσότερες μονάδες είναι αναπτυγμένες στα όρια του σημερινού Δήμου Θεοδόρου Ζιάκα. Άρα η σημασία του για την ανάπτυξη του νέου Δήμου, του πρώην δηλαδή Δημοτικού Διαμερίσματος, είναι ιδιαίτερα σημαντική και κρίσιμη για αυτό το κομμάτι που θα είναι και ο αναπτυξιακός τουριστικός πόλος του νομού. Γι' αυτό λοιπόν και είναι και σπουδαίο να παρακολουθήσουμε αυτό το οποίο έχετε κάνει και ιδιαίτερα σημαντικό το πώς θα συνεχίσουμε την ομαλή μετάβαση και την ομαλή λειτουργία. Να σε καλωσορίσω και εγώ, Ρομπάρχη, από την πλευρά μου και από όλους τους δημοτικούς συμβούλους. Πράγματι, σήμερα έρχεσαι εδώ με μια διπλή ιδιότητα, και με την ιδιότητα του Νομάρχη, αλλά και με την ιδιότητα του υποψήφιου δημάρχου του καινούργιου Δήμου, του καινούργιου Καλλικράτειου Δήμου των Γρεβενών πλέον. Θα σου ευχηθούμε καλή επιτυχία και στην προεκλογική σου εκστρατεία αλλά και στις εκλογές που έρχονται και να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία αν τελικά είσαι ο νικητής των εκλογών που πιστεύουμε ότι θα είσαι. Καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που θα αναλάβεις. Και λέω δύσκολο έργο που θα αναλάβεις γιατί εμείς έχουμε ζήσει πολλά χρόνια εδώ την τοπική αυτοδιοίκηση στον μικρό αυτό Δήμο, στον Καποδιστριακό Δήμο. Και έχουμε ζήσει τα προβλήματα από πολύ κοντά και είδαμε και βλέπουμε τις δυσκολίες που δημιουργούνται. Πιστεύουμε στο Μεγάλο Δήμο θα είναι πολύ περισσότερα. Και με δεδομένη την δύσκολη οικονομική συγκυρία που διερχόμαστε, θα θέλαμε να συνημερώσουμε έτσι πράγματα που και εσύ τα ξέρεις και όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι τα γνωρίζουν και οι δημοτικοί σύμβουλοι υποψήφοι που συνοδεύουν σήμερα και είναι μαζί σου, αλλά και οι δημοτικοί σύμβουλοι του δικού μας Δημοτικού Συμβουλίου, γνωρίζουμε ότι η οικονομική συγκυρία είναι πολύ δύσκολη. Είναι πολύ δύσκολη γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τεράστια περικοπή της τάξης του 40% σε όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Είτε αυτό λέγεται ΚΑΠ, που είναι η κεντρική στρατοτελή πόρη, είτε λέγεται ΘΙΣΕΑΣ, ο οποίος έχει τίνει σχεδόν να εξαφανιστεί, ένα τεράστιο πρόγραμμα που έτρεξε όλα τα προηγούμενα χρόνια, που μέσα από αυτό το πρόγραμμα ΘΙΣΕΑΣ έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη δουλειά και πολύ μεγάλο έργο σε όλους τους Δήμους της χώρας. Δυστυχώς η τωρινή κυβέρνηση δεν τον προχωράει και αυτό είναι ένα από τα αρνητικά που θα αντιμετωπίσεις και εσύ και θα αντιμετωπίσουμε και εμείς. Έχουμε μια σειρά έργων που είναι ενταγμένα στο ΘΙΣΕΑ, δεν ξέρουμε την κατάληξή τους. Είναι γεγονός. Έχουμε μια σειρά έργων ενταγμένα στο ΕΠΑΔΗ, στο ΠΙΝΔΟΣ που το γνωρίζεις καλά γιατί το διαχειρίζεσαι και μόνος σου και από την πλευρά της Ομαρχίας. Εμείς πιστεύουμε ότι τα έργα όλα που έχουν δημοπρατηθεί, άσχετα αν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν χρηματοδοτήσεις
και θα έχουν ολοκληρωθεί. Θα είναι μια συνέχεια του προηγούμενου Δήμου που θα τα αναλάβεις και πολλά από αυτά θα αναλάβει καινούργια αυτοδιοίκηση να πληρώσει. Όπως θα ξέρεις, στις 2 του μήνα έχει γίνει μια έκτακτη σύσκεψη των Προέδρων της ΚΕΔ Πόλης της χώρας στην Αθήνα, την ΚΕΔΚΕ, για να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των Δήμων, του οικονομικού των Δήμων. Δημαρχία, τα περισσότερα είναι γνωστά από αυτά, γιατί το ίδιο πρόβλημα το ΣΚΑΠ υπάρχει και στην Ομαρχία. Υπάρχει όντως μια στέρηση, σε εμάς έχει ξεπεράσει το 40%, έχει φτάσει το 47% κατά περιπτώσεις. Σίγουρα δημιουργεί ζήτημα ακόμη και στα λειτουργικά έξοδα, τα οποία δεν μπορούν να καλυφθούν. Οι οφειλές οι οποίες δημιουργούνται και συσσωρεύονται στους Δήμους φυσικά δεν οφείλονται σε κακή διαχείριση, αλλά οφείλονται σε οφειλές που δημιουργούνται από τις ελλειπείς χρηματοδοτήσεις και στην εξέλιξη των έργων αλλά και λειτουργικών αναγκών, και το βλέπουμε κι εμείς. Αυτά βέβαια είμαστε υποχρεωμένοι και πρέπει να τα ολοκληρώσουμε και θα ολοκληρωθούν και δεν θα μείνει τίποτα πίσω, είτε να επαφή με την επίδοση του σε οποιοδήποτε πρόγραμμα ή σε οποιοδήποτε χρηματοδοτικό εργαλείο. Εξάλλου δεν είναι ευθύνη των αυτοδιοικητικών οργανισμών και μηχανισμών, είναι ευθύνη της κεντρικής πολιτείας και είναι δικιά τους ευθύνη. Με τον Καλλικράτη προσπαθεί να μπει μία σειρά σε αυτά, αυτό είναι γεγονός. Για πρώτη φορά θεσμοθετούνται πόροι συγκεκριμένοι με συγκεκριμένες χρηματορροές, μένει να το δούμε βέβαια στην πράξη, υπάρχει ένας συνδυασμός. Είναι δεδομένο ότι στο νομόγραφο ενώ θα μπορούσαν να γίνουν και 3 και 4 Δήμοι. Έχει γίνει ένας πολύ μεγάλος Δήμος, ο μεγαλύτερος έκταση στην Ελλάδα που είναι ο σημερινός Δήμος και σίγουρα θα ήταν πιο ισόρροπη η ανάπτυξη με τις κατανομές. Αλλά σήμερα με τις περισσότερες κατανομές ή τους περισσότερους Δήμους και έχει εκφραστεί και δημοσίως πάνω σε αυτό το θέμα. Σήμερα όμως έχουμε ένα τελεσμένο γεγονός και είναι αυτό. Με αυτό παλεύουμε και μέσα στο δεδομένο αυτό που έχει διαμορφωθεί πρέπει και ο Δήμος Θεοδόρου Γιάκα που είναι το κατεξοχήν αναπτυξιακό τουριστικό εργαλείο του νομού μαζί με τις ορεινές κοινότητες να λειτουργήσει και να λειτουργήσει με ένα ρόλο πρωταγωνιστικό όσον αφορά την ανάπτυξη της ορεινής ζώνης. Άρα είναι σημαντικό αυτά τα οποία έχετε προγραμματίσει, αυτά τα οποία είναι σε εξέλιξη και τα οποία πρέπει και να αποκληρωθούν και να ολοκληρωθούν. Και αυτές είναι οι προτεραιότητες. Σε αυτό το επίπεδο γίνεται η ενημέρωση και η καταγραφή την οποία προσπαθούμε να κάνουμε, ώστε κάποια πράγματα τα οποία είναι ήδη σε εξέλιξη και οι Δήμοι έχουν συνέχεια, δεν σταματάνε ούτε την επόμενη μέρα αλλάζει ο σχεδιασμός, θα πρέπει να ολοκληρωθούν και θα πρέπει να ψάξουμε να δούμε και τον σχεδιασμό από εδώ και πέρα. Ήδη τρέχει ένα Linder, ήδη τρέχει ένα Life μέσα από την αναπτυξιακή, θα τρέξει το πάχος αντένα της Άγκο, αυτά δεν πρέπει να καθούν, αυτά είναι κεκτημένα δικαιώματα του νομού μας, του πρώην νομού, στην ουσία πρίκα για τους νέους Δήμους, τους νέους δύο Δήμους καλλικρατικούς και αυτή πρέπει να αξιοποιηθεί. Νομίζω ότι εκεί θα είμαστε όλοι μαζί και μαζί θα συνεχίσουμε αυτή την πορεία την οποία ξεκίνησαν κάποιοι πριν πολλά χρόνια στην αυτοδιοίκηση των Γραβανών. Συνεχίσατε εσείς σε επίπεδο πρώτου βαθμού και εμείς εδώ σε ένα διάστημα στο δεύτερο και νομίζω ότι θα έχει μέλλον και η περιοχή αυτή μπορεί να αναπτυχθεί και αξίζει τον κόπο και θα δώσει νομίζω το επόμενο διάστημα πολλά πράγματα. Επιγραμματικά μόνο αναφέρω ότι στα όρια του Δήμου ήδη σχεδιάζουμε ως νομαρχιακή αυτοδιοίκηση το αστρονομικό πάρκο του Όρλιακα. Πιστεύω ότι τα τελευταία ζητήματα που προέκυψαν ευνηδίως με τη διεύθυνση δασών και με άλλους μηχανισμούς που προσπαθούν να τρενάρουν αυτή την προσπάθεια δεν μπορούν να μας πάνε πίσω. Είναι ένα έργο αναπτυξιακό, είναι ένα έργο το οποίο είναι πρώτης προτεραιότητας για μας. Θεωρούμε ότι θα είναι ένας φάρος ο οποίος θα φωτίζει για αυτή την περιοχή και ο οποίος θα δώσει ανάπτυξη, θα είναι πόλος ανάπτυξη για την περιοχή και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μπει ούτε σε γρανάζια γραφειοκρατικά, ούτε σε πολιτικές αντιπαραθέσεις, οι οποίες δεν χωράνε σε τέτοιες εμβέλειες έργα όπως το Αστρονομικό Πάρκο και το Κέντρο Παλαιοντολογίας. Νομίζω ότι μαζί θα παλέψουμε και μαζί θα τα καταφέρουμε καλύτερα.